Συναγερμός τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εγκαταλείπουν το Ισραήλ οι οικογένειες των Βρετανών διπλωματών. Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, Θανάση Γκαβό. Θανάση. Ναι, κυκλοφόρησε νωρίς το πρωί ως πληροφορία και επιβεβαιώθηκε από το Foreign Office Lena πως οι οικογένειες των διπλωματών της Βρετανίας που υπηρετούν στο Ισραήλ έχουν λάβει οδηγία να φύγουν από τη χώρα όσο τα αεροδρόμια και τα σύνορα είναι ανοιχτά, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενημερώνονται πως θα πρέπει να μείνουν μακριά από το Ισραήλ για τουλάχιστον 2 μήνες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Βέβαια, το προσωπικό της πρεσβείας εκεί και των προξενικών αρχών θα παραμείνει για την βοήθεια σε όποιον το χρειάζεται. Την ώρα που θυμίζω, Λένα, ότι οι 17 Βρετανοί υπήκοοι πιστεύεται είτε ότι είναι νεκροί ή αγνοούμενοι μετά από τις επιθέσεις της Χαμάς. Αλλά η ένταση μεταφέρεται δυστυχώς και εδώ, στο Λονδίνο, διότι η εβραϊκή παροικία εδώ σημειώνει πως στο διάστημα 7 με 10 Οκτωβρίου, μετά από τις επιθέσεις δηλαδή της Χαμάς, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά αντισημιτικού περιεχομένου κατά 324% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Έχουμε 89 περιστατικά σωματικών, φραστικών επιθέσεων, επιθέσεων στο διαδίκτυο αλλά και πρόκληση ζημιών σε εβραϊκές περιουσίες, κυρίως στο Βόρειο Λονδίνο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.